Στο Ρέθυμνο βρέθηκε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Λευτέρης Αυγενάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η παράταξη θα κληθεί εκ νέου να κυβερνήσει τη χώρα, αφού οι πολίτες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τα 11 δισεκατομμύρια φόρων που τους επιβαρύνουν εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης. Είναι καιρός να γυρίσουμε σελίδα, είναι καιρός να καταλάβει ο κύριος Τσίπρας ότι τέρμα τα ψέματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο εμπεγμός στους Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι περίπου 12 δις ευρώ είναι τα βάρη, οι φόροι οι οποίοι έχουν ταφερθεί στις πλάτες τους και άλλο ψέμα δεν χωράει. Είναι ο πλέον αναξιόπιστος, ο πλέον ανίκανος κυβερνήτης του τόπου αυτού μαζί με τον κύριο Καμένο. Καιρός να φύγουν. Ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι από το Ρέθυμνο ξεκινούν μια σειρά συναντήσεων με τους κατατόπους υποστηρικτές και στελέχη του κόμματος για να είναι έτοιμη η παράταξη να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Δυστυχώς η οικονομία δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά και αντίθετα με αυτά που τα οποία λέει η κυβέρνηση. Παρά την επίπλαστη ευμάρεια την οποία πάλι να παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων των Ελλήνων, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη οργανωτικά, πολιτικά και στελεχειακά, ώστε όποτε και αν κληθεί να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, που εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι σχετικά σύντομα, να είμαστε έτοιμοι ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Τους δύο βουλευτές συνόδευε ο Θοδωρής Κόλλιας, γραμματέας εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ο οποίος τόνισε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τους εργαζόμενους με αλήθεια και χωρίς υποσχέσεις που δεν θα τηρηθούν. Το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια νέα Ελλάδα είναι για μας επιταγή, προσταγή και να είστε πολύ βέβαιοι ότι η Νέα Δημοκρατία σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι κυβέρνηση. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία δυναμώνει τη φωνή της. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη διεκδικούμε το συντομότερο δυνατόν ένα ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να ακούσει, να πιστέψει, να μεταδώσει τις προτάσεις, τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε ότι θα είμαστε η τελευταία ελπίδα και το βάρος το οποίο θα φέρει η Νέα Δημοκρατία ως κορμός της επόμενης κυβέρνησης θα είναι ιδιαίτερα βαρύ.